1913, Αλικαρνασσός, ο πρώτος πικρός ξεριζωμός. Οκτάχρονος Γιώργος, ντυμένος τουρκάκι, κάθεται ήσυχα στην πρίμνη του πλοίου. Μέσα του αγωνιά. Έχει χαιρετήσει τους γονείς του στην Αλικαρνασσό και ταξιδεύει για την Κο. Ο καπετάνιος είναι καρδιακός φίλος του πατέρα και όσο είναι στο πλοίο, δεν θα έχει φόβο. Όταν φτάσει όμως στο νησί, πρέπει να βρει μόνος του το σπίτι της θείας. Κάποια στιγμή θα έρθουν και οι γονείς. Εντελώς ξαφνικά είχε αλλάξει η ζωή τους. Μέχρι τότε οι μόνες μαύρες μέρες ήταν εκείνες με τις σκληρές τιμωρίες του δασκάλου. Αυτές δεν ξεχνιόντουσαν με τίποτα. Ήταν όμως όλα τα άλλα, οι ξέγνιαστες βουτιές από το κάστρο με τους φίλους, οι βαρκάδες και οι ολοήμερες βουτιές για τα μαργαριτάρια στον κόλπο μπροστά στο κτήμα, το σπίτι του, το πιο όμορφο σπίτι του κόσμου, τα γεύματα κάτω από την κλιματαριά, τα τραγούδια των μεγάλων και η υπέροχη μεγάλη αγαπημένη οικογένεια έκαναν τη ζωή του γλυκιά και ευτυχισμένη και ξαφνικά όλα αυτά κόπηκαν μαχαίρι. Άρχισαν οι απότομες κουβέντες, οι ατέλειωτοι ψήθυροι, τα σκυθροπά βλέμματα, το κλείσιμο στο σπίτι, η φυγή των αδελφών και οι δυνατές αγκαλιές, δολοφονίες και δημεύσεις περιουσιών, υποχρετική στράτευση στον τουρκικό στρατό, φυγή των παλικαριών στα ξένα, φυγή για των κοριτσιών, καχυποψία και αγωνία για κάτι κακό που απλώνοντας τον τόπο φύγαν και τα αδέρφια του όλα. Τώρα είχε έρθει και η δική του σειρά, ήταν το στερνοπέδι. Από τις σκέψεις του τον έβγαλε ένα απότομο τράβημα στον νόμο. «Α, καλά σε κατάλαβα μικρέ, πήγες να ξεφύγεις. Για κακή τύχη του πατέρα σου ταξιδεύω κι εγώ για το νησί», ούλεξε με χεροκακία ο Τούρκος. Ήταν ο γείτονάς τους, ο μόνος κακός γείτονας. Ο μικρός άρχισε να φωνάζει σπαρακτικά, καθώς ο άντρας προσπαθούσε να τον ρίξει στη θάλασσα. Όλα γίνονταν πολύ γρήγορα, όταν ξαφνικά ένα τεράστιο χέρι έπιασε το θυμωμένο άντρα από το λαιμό. Τον τράβηξε πέρα από το παιδί, τον υποχρέωσε να καθίσει και με μαχαίρι απείλησε να το σκοτώσει. Ο Τούρκος καπετάνιος είχε προλάβει. «Αυτό το πλοίο είναι δικό μου και όσο είμαι εδώ θα γίνεται αυτό που θέλω εγώ. Μην τολμήσεις να πειράξεις το μικρό, γιατί δεν θα βγει ζωντανός στη στεριά. Θα ξεβραστεί το πτώμα σου είτε στην Κο είτε στον Μποντρούμ». Και φτάσαν μέσα στην αγωνία στην Κο και ανέβηκε ο Ιταλός να επιθεωρήσει τα χαρτιά του καθενός. «Χωρίς άδεια», λέει, «δεν πέρναγες». Και ο μικρός Γιώργος χαρτιά δεν είχε. Τι θα γινόταν τώρα? Παρακάλεσε και ο σκληρός καπετάνιος, παρακάλεσε και ο μικρός. Δώσανε και χρήματα. Τίποτα. Μόνο γύρισε κάποια στιγμή ο Ιταλός το μικρό και είπε σιγανά: «Μπάνιο ξέρεις?» «Φυσικά», απάντησε ο μικρός. «Τι ερώτηση είναι αυτή?» σκέφτηκε. «Όταν απομακρυνθεί το πλοίο στα νυχτά, πήδα και βγες κολυμπώντας. Αν βγεις τώρα ή εδώ κοντά θα σε δουν. Και όπως καταλαβαίνεις, τα μέτρα είναι πολύ αυστηρά». Έτσι και έγινε. Όταν ξανύχτηκε το πλοίο, ο καπετάνιος ευχήθηκε στο παιδί και το βοήθησε να πέσει στην θάλασσα. Έμεινε για λίγο να το βλέπει να ξεμακρύνεται κολυμπώντας, το έλεγε η ψυχή του, μα η καρδιά του καπετάνιου έτρεμε όπως και του μικρού. Ήταν πολύ βαθιά, πολύ μακριά από τη στεριά και είχε μεγάλα ρεύματα. «Το πλοίο το κουμαντάρεις»,
αλλά το σώμα σου στο ρέμα της θάλασσας. Άλλο μικρός είχε ένα στόχο, κουραζόνταν αλλά ξανάρχιζε, δεν φοβόταν τελικά. Ο καπετάνιος του είχε πει ότι θα κέρδιζε την ελευθερία του σε αγώνα που ήξερε να κερδίζει, στο κολύμπι. Βγήκε μετά από ώρες, δεν ξέρει, βγήκε γυμνός και κατάκοπος πίσω από το κάστρο. Τον βρήκαν περαστικοί και τον συνεφέρανε. «Τι σε ρώταγαν, της θείας της Χριστίνας», είπε ξέπνοα. «Πού είναι το σπίτι?» Και του το έδειξαν. Ο Γιουργάκης έμεινε στο νησί της Κο. Κατάφερε να έρθει και η μητέρα του, αλλά όχι ο πατέρας. Τον κάρφωσαν ότι έκρυβε ελληνική εφημερίδα κάτω από τη σέλα του αλόγου του. Τον έστειλαν στις λευκές πορείες, αλλά τα μαντάτα που έφερε ταξιδιώτης ήταν ότι τον κρέμασαν στα βάθη της Ανατολής. Η περιουσία τους δημεύτηκε. Ο Γιώργος μεγάλωσε και έγινε πολύ πιστός χριστιανός και πολύ καλός πατριώτης. Η συνέχεια της ζωής του ήταν συναρπαστική. Βοήθησε τους συμμάχους και συνέλαβε με δραματικό τρόπο στην ελευθερία της πατρίδας του. Ιστερόγραφο. Αφιερωμένο στον Τούρκο καπετάνιο, καλό φίλο, που έσαι τον παππού Γιώργο και που ποτέ δεν μάθαμε τι απέγινε.